Πολλοί μου λένε ότι για να πάω στον παράδεισο αρκεί να κάνω καλές πράξεις και ότι όλα τα άλλα τα πράγματα τα κάνουμε ίσα ίσα για να φαινόμαστε καλοί στον κόσμο. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου και του δημιουργού της φιλανθρωπικής κίνησης ο άλλος άνθρωπος είναι μια περίπτωση σαν και αυτή. Δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι με τη φιλανθρωπική δράση που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πίστη δίχως έργα και έργα δίχως πίστη απλά δεν υπάρχουν. Μετράει πάρα πολύ η πρόθεση. Πρέπει να έχουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Οτιδήποτε κάνουμε, οποιαδήποτε καλή πράξη, να την κάνουμε ανιδιοτελώς. Γιατί διαφορετικά, άμα το κάνουμε με κάποιο σκοπό, τότε ενώπιον του Θεού δεν έχουμε κανέναν απολύτω μισθό. Εφόσον αυτό που θέλαμε, το πήραμε. Ενώ άμα το κάνουμε από αγάπη προς τον Θεό, τότε το κέρδος μας είναι ότι ο Θεός θα μας ανταποδώσει την αγάπη Του. Χρειάζεται να δουλέψουμε και μέσα μας στα ελαττώματά μας, στον εαυτό μας, να δούμε τι λάθη κάνουμε και να μετανοήσουμε, να κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε. Ότι εγώ παραδείγματος χάρη, αν κλέβω, δεν σβήνεται αυτό με το να κάνω μια φιλανθρωπία, αλλά θα πρέπει να διορθώσω αυτό που έκανα, να το μετανιώσω, να δω βαθιά μέσα μου γιατί το έκανα και να διορθωθώ και σαν άνθρωπος. Βέβαια σε αυτήν εδώ την περίπτωση υπάρχει και σχετική φωτογραφία όπου τον καίει, τον δείχνει τη στιγμή που παίζει φρουτάκια. Πιστεύω όμως ότι Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί δεν είναι και λίγες φορές που έχει γίνει ανατροπή. Και ο κατηγορούμενος βγήκε αθώς και ο αθώς βγήκε ένοχος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος διαχειρίζεται μία επιχείρηση για πολλά χρόνια με τρομερή επιτυχία και την οποία την, οποία την έχει επεκτείνει κιόλα. Είναι αδύνατον για έναν άνθρωπο με πάθος το τζόγο και πόσο μάλλον το καζίνο να μπορέσει να διαχειριστεί μια τέτοια επιχείρηση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και να την επεκτείνει κιόλα. Δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που γνωρίζουμε όπου κατάφεραν και σπατάλησαν ολόκληρη περιουσία, κατέστρεψαν ολόκληρη αυτοκρατορία μόνο και μόνο επειδή είχαν το πάθος του τζόγου. Εμείς περιμένουμε τις εξελίξεις και θα δούμε αν και σε αυτή την περίπτωση τη διαχείριση την αναλάβει κάποιος γνωστός του Μητσοτάκη.